Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάνδρ Λουκασένκο αναφέρθηκε σε συνέντευξή του στην Ουκρανική αντεπίθεση, αλλά και στο σχέδιο που φέρεται να έχει η Μόσχα για να περάσει στη συνέχεια αυτή σε επίθεση. Όπως είπε ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, οι Ρώσοι περιμένουν οι δυνάμεις του Κίεβου να εξαντληθούν και να τελειώσουν τα δυτικά όπλα που έρχονται διαρκώ στην Ουκρανία, ώστε στη συνέχεια να εξαπολύσουν την επίθεσή του. Μάλιστα, όπω αποκάλυψε ο ίδιο, οι Ρώσοι έχουν περίπου 250.000 άνδρε, οι οποίοι δεν επιχειρούν αυτή τη στιγμή στην ειδική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία και είναι περισσότεροι από αυτού που βρίσκονται συνολικά στο μέτωπο. Αυτά τα στρατεύματα θα μπουν στη μάχη όταν τελειώσει η Ουκρανική Αντεπίθεση, η οποία έχει ήδη οδηγήσει στο θάνατο περίπου 45.000 Ουκρανού μέσα σε μόλι δύο μήνε. Όπω είπε χαρακτηριστικά, η Μόσχα περιμένει πότε θα εξαντληθούν οι δυνάμει τη Ουκρανία ώστε να αντεπιτεθεί. Οι Ρώσοι θα καταλάβουν τον Νικολάεφ, την Οδυσσό και την Υπερνηστερία, αποκλείοντα την Ουκρανία από τη θάλασσα του εύξηνου πόντου. Παράλληλα, ο Λουκασένκο ισχυρίστηκε ότι η Πολωνία, μαζί με τη βοήθεια των ΗΠΑ, θα πάρει τη Δυτική Πολωνία, κάτι στο οποίο είχε αναφερθεί προσφάτω και ο ίδιο Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.